Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Ένα από τα κύρια ερωτήματα των καλλιεργητών ΕΙΑΣ ελαιοποιήσιμης είναι το ποια είναι η κατάλληλη στιγμή συγκομιδής, ώστε να πάρουμε τη μέγιστη απόδοση ελαιοποίησης, αλλά και το κελάδι εξαιρετικής ποιότητας. Η κατάλληλη στιγμή λοιπόν για κάθε έναν παραγωγό εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, αλλά έχει να κάνει και με κάποιες σταθερές. Όλα αυτά θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εποχή συγκομιδής είναι η ποικιλία, η τοποθεσία του ελαιώνα, το αν οι ελιές είναι ποτιστικές ή αν είναι ξηρικές, φυσικά η θρέψη των δέντρων, το φορτίο των δέντρων, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και κυρίως οι βροχές, ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο, και φυσικά οι προσβολές από μυκητολογικές ασθένειες και έντομα, όπως είναι ο δάκος της ελιάς. Οι σταθερές που πρέπει να έχουμε υπόψη, μετά από αρκετές μελέτες σε διάφορες ποικιλίες όπως είναι η κοροναϊκή, αλλά και σε πολλές ισπανικές και ιταλικές ποικιλίες, δείχνουν ότι η ελαιοπεριοχτικότητα των καρπών αυξάνεται μέχρι τα μέσα με τέλη Νοεμβρίου και το αργότερο μέχρι αρχές Δεκέμβρη σταματάει. Την περίοδο που ο καρπός έχει τη μέγιστη ελαιοπεριεκτικότητα και διατηρεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, έχει αρχίσει να μεταχρωματίζεται και έχει ένα χρώμα μοβ περίπου στο 20-40% της επιφάνειάς του. Πολλοί παραγωγοί υποστηρίζουν ότι όσο πιο πολύ αφήσεις τον καρπό πάνω στα δέντρα, τόσο πιο πολύ θα λαδώσει, βλέποντας την απόδοση σε αναλογία κιλά καρπού με κιλά λάδι. Η παραπάνω απόδοση αυτή σε όψιμη συγκομιδή δεν είναι λάδι, αλλά συμβαίνει λόγω ότι η ελιά χάνει την υγρασία της και ζυγίζει λιγότερο. Δηλαδή, αν μαζέψουμε Νοέμβρη μήνα και μας πάει από 6 κιλά καρπό 1 κιλό λάδι και το Γενάρη στο ίδιο χωράφι και μας πάει από 4 κιλά καρπό 1 κιλό λάδι, αυτό συμβαίνει γιατί μειώθηκε το βάρος του καρπού και όχι γιατί λάδωσε η ελιά. Άρα θα πάρουμε το ίδιο λάδι, με λιγότερα οργανοληπτικά συστατικά όμως. Οπότε, η κατάλληλη εποχή να ξεκινήσει κανείς είναι οι αρχές Νοεμβρίου ή και τα τέλη του Οκτωβρίου, ώστε να πάρει ένα εξαιρετικής ποιότητας λάδι, με μεγάλη περιεκτικότητα σε φενόλες, στερόλες, αλλά και χαμηλή οξύτητα. Αλλά να είναι κοντά και στη μέγιστη απόδοση του καρπού του. Τώρα, σε ποιες περιπτώσεις εξαντλούμε την περίοδο αυτή και πάμε προς το τέλος Νοεμβρίου και σε ποιες περιπτώσεις πάμε ακόμη και πιο νωρίς έως και αρχές Οκτωβρίου. Αυτό εξαρτάται από τους παράγοντες που προαναφέραμε. Υπάρχουν ποικιλίες που οριμάζουν νωρίτερα και μπορούμε να μαζέψουμε τον Οκτώβριο και ποικιλίες όπως είναι η κοροναϊκή, η οποία είναι όψιμης ορίμανσης, στην οποία προτιμάμε το μήνα Νοέμβριο για καλύτερες αποδόσεις. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο, κυρίως οι βροχές το μήνα Σεπτέμβριο, αλλά και στις πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, οι οποίες βοηθάνε σημαντικά στην ελαιοποίηση και στην αύξηση της απόδοσης. Αυτό ισχύει σε ξερικές καλλιέργειες, καθώς σε ποτιστικές, αν δεν υπάρξουν βροχές, ποτίζουμε οπωσδήποτε 2-3 φορές. Αν έχουμε λοιπόν ξηρική καλλιέργεια σε συνδυασμό με ξηρασία το Σεπτέμβριο, αυτό σημαίνει μειωμένες αποδόσεις σε πρώιμη συγκομιδή. Οπότε προσπαθούμε να πάμε μέσα Νοεμβρίου, αν δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Η θρέψη των δέντρων και το φορτίο επηρεάζουν σημαντικά την ελαιοποίηση. Οι περισσότεροι παραγωγοί επεμβαίνουν με καλλιούχες λιπάνσεις το μήνα Σεπτέμβριο, που βοηθούν την ορίμανση, κάτι που μας βοηθάει αν θέλουμε να μαζέψουμε νωρίτερα. Σε φορτωμένα δέντρα παρατηρείται, όπως είναι λογικό, αρκετά μειωμένη απόδοση σε πρώιμη συγκομιδή και θα πρέπει να αφήσουμε τον καρπό λίγο περισσότερο. Τέλος, σε περιπτώσεις που έχουμε ζημιές από δακοπροσβολή και καρπούς με νύγματα οτοκίας και νύγματα εξόδου, επιλέγουμε πρώιμη συγκομιδή για να αποφύγουμε δευτερογενείς μολύνσεις από μύκητες όπως είναι η σαποβούλα, που προσβάλλουν τους καρπούς από τις πληγές του δάκου και δημιουργούν σύψη του καρπού, επιβαρύνοντας σημαντικά την ποιότητα του ελαιολάδου.
Το ίδιο ισχύει και σε συνθήκες ευνοϊκές για μύκητες όπως το γλυοσπόριο, που μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στις οποίες πάμε νωρίτερα, ώστε να μην βρεθούμε ξαφνικά αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η συμβουλή ενός καλού γεωπόνου στην επιλογή της κατάλληλης στιγμής είναι καθοριστική. Συμβουλευτείτε το γεωπόνο σας λοιπόν, ο οποίος θα λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες που προαναφέραμε, σε συνδυασμό με την εικόνα που έχει στο χτήμα σας και θα μπορέσει να σας πει με ακρίβεια το πότε είναι η ιδανική στιγμή να ξεκινήσετε. Ελπίζω να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού και όχι κατά ανάγκη επιλογή λόγω έλλειψης εργατικών που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι. Καλή συγκομιδή σε όλους! Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Ευχαριστούμε πολύ!